Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, παραμένουμε εδώ στο Ηράκλειο, στην προπόνηση του Ηρακλείου. Λοιπόν, μαζί μας ένας ακόμη ποδοσφαιριστής του Ηρακλείου, ο Κώστας Κυριζιαλίδης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή αγωνιστική χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να έχουμε υγεία όλοι, πρώτα Θεός, και τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Ξεκινάτε αύριο η πρεμιέρα με τον Άγιο Δημήτριο. Για πες μου έτσι δύο λόγια. Τίποτα. Εμείς έχουμε ως στόχο φέτος το πρωτάθλημα και την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και έτσι θα ξεκινήσουμε δυνατά από αύριο να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και να καταφέρουμε να κατακτήσουμε την άνοδο που δεν καταφέραμε πέρυσι. Που ήταν το μεγάλο πόθος που τελικά δεν το καταφέραμε. Ωραία. Ήρθαν και κάποια παιδιά καινούρια στην ομάδα. Η ομάδα είναι ενισχύθηκε. Νέος προπονητής. Σίγουρα ήρθαν κάποια παιδιά που θα μας βοηθήσουν, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και με ποιότητα, συν τον προπονητή και τον κύριο Ζιγούρη και τον κύριο Ρόπα και τους δύο. Φυσικά εντάξει, όπως σας είπα, ήρθαν εδώ οι άνθρωποι γιατί ο στόχος είναι η άνοδος και ο πρωταθλητισμός που το έχουν, όπως το έχουμε και όλοι μας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θέλουμε όλοι. Οπότε θα μας βοηθήσουν, πιστεύω, και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορούμε να τα καταφέρουμε φέτος. Ο όμιλος που κληρώθηκε η ομάδα, ο πρώτος όμιλος, είναι ο πιο δύσκολος από τους τρεις. Έχει ομάδες όπως είναι ο Άταλος, η Νέα Ιωνία, η Διάνα. Ένας πολύ δυνατός όμιλος. Εντάξει, σίγουρα μας χαροποιεί γιατί θα έχουμε πολύ καλά παιχνίδια, πολύ ωραία παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες που θέλουν να κάνουν το ίδιο που θέλουμε και εμείς. Οπότε, σίγουρα, αν θέλουμε να βγούμε πρωταθλητές, πρέπει να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο απέναντι σε πολύ δυνατές ομάδες όπως εμείς. Και τουλάχιστον εμένα και όλους τους παίκτες μας χαροποιεί γιατί θα έχουμε πολύ έτσι δυνατά παιχνίδια και θα μπορούμε να δείξουμε καλύτερα την αξία μας μέσα στο γήπεδο. Τι υπόσχεται ο Κώστας Κυριζιαλίδης στους φιλάθλους του Ηρακλείου, τι να περιμένουν από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Τίποτα, όπως σας είπα, υποσχόμαστε να καταφέρουμε να βγούμε πρώτοι, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε την άνοδο και σε κάθε παιχνίδι τους όλοι με δίπλα μας, όταν φυσικά τελειώσει αυτό με τον κορονοϊό, γιατί οι συνθήκες τώρα δεν ευνοούν. Οπότε αυτό. Καλή σεζόν με υγεία και κάθε επιτυχία και σε σένα και στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και εσύ να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και με το καλό να αρχίσει και αυτή η σεζόν αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.